Σωρία καταγγελιών για εργοδότε που καταθέτουν στου λογαριασμού των εργαζομένων του όπω οφείλουν τα ποσά που δικαιούνται για την αμοιβή τη εργασία του. Πλην όμω μετά του ζητούν μέρο αυτών πίσω, διαθέτει το Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου. Η αποκάλυψη του Προέδρου Στέλιου Βοριά έρχεται λίγε ώρε μετά το περιστατικό με τον ξενοδόχο, ο οποίο την ερχόμενη Δευτέρα θα βρεθεί ενώπιον τη δικαιοσύνη για πλημεληματική εκβίαση. Τέτοια φαινόμενα δεν αφορούν μόνο το χώρο του τουρισμού, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, προμηνύοντα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξει. Έχουμε σε όλου του κλάδου. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Φυσικά δεν είναι όλοι οι εργοδότε το ίδιο. Ωστόσο όμω αυτοί που πράττουν με αυτόν τον τρόπο να ξέρουν ότι τόσο τη διοίκηση του εργατικού κέντρου όσο και τα σωματεία του, της δύναμής του θα τα βρουν απέναντί τους και μάλιστα ήδη υπάρχουν παρόμοιε καταγγελίε, τι οποίε διερευνεί το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Ο ξενοδόχο που συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση τη αστυνομία, σε συνεργασία με τον εργαζόμενο που έκανε την καταγγελία με τη στήριξη του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου, έλαβε αναβολή για τη δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη, ο επιχειρηματία από τον Απρίλιο έω τον Οκτώβριο εξανάγκαζε εργαζόμενου να του επιστρέφουν μέρο των καταφληθέντων αποδοχών του, οι οποίε προβλέπονταν από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Η σύλληψή του έγινε κατά το χρόνο που 23χρονο εργαζόμενο, από τον οποίο είχε ζητήσει να επιστρέψει 500 ευρώ, του τα απέδωσε, ενώ αυτά ήταν προσημειωμένα. Εμεί προσφύγαμε λοιπόν... στι δημόσιε υπηρεσίε, αυτοί κάμαν τη δουλειά του, τον πιάσανε με, με, με τα χαρτονομίσματα που είχαν βγει σε φωτοτυπίε. Δηλαδή το πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Τι άλλο να πούμε. Τέλο. Ο ξενοδόχο πάντως αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. Πέρασε στην αντεπίθεση και γνωστοποίησε μέσω τη συνηγόρου του ότι υπέβαλε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρο των εν λόγω εργαζομένων αλλά και του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων του Νομοϊρακλείου. Ο συγκεκριμένο α συνδικαλιστής, επιθυμεί να δώσει μια δημοσιότητα και να αποδείξει τον ενεργό του ρόλο εις βάρος των συμφερόντων του εντολέα μου, παραλαμβάνω ότι ίδιες και ασκηθιμίνεις και κατά του συγκεκριμένου ως υποκινητή, ως ηθικού αυτουργού. Εμείς δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι εργαζόμενοι να είναι δίπλα στο σωματείο μας να ενημερώνουν του ελεκτικού μηχανισμού. Έστηση πάντω προκάλεσε, μιλώντα στην Κρήτη TV, ο πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχώ Υπαλλήλων, ο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω τακτική στη συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελούσε πρακτική επί μία δεκαετία. Μέσα από τι καταγγελίε που έχουμε, αυτό το πράγμα το έκανε ο συγκεκριμένο εργοδότη πάνω από 10 χρόνια. Έτσι πήραν όμω το θάρρο και παρήνανε. Βεβαίω πάνω από 10 χρόνια, σύμφωνα πάντα με καταγγελίε των εργαζομένων. Διαχωρίζοντα τη θέση τη, η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου με ανακοίνωσή τη ανέφερε. Η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου διατυπώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι ζητήματα γύρω από την εργατική νομοθεσία και την τήρηση τη νομιμότητα ω προ αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Ούτε αφορμές πρέπει να δίνουμε, αλλά και πρώτα εμείς πρέπει να προασπιζόμαστε τη μόνιμη θέση μας ότι είμαστε στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Η δικαιοσύνη θα κληθεί να κάνει το έργο της και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας μας και εξέλιξης του μοντέλου φιλοξενίας μας με σεβασμό στον εργαζόμενο, τον προμηθευτή, τον πελάτη. Θέλω να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι τα συνδικάτα στο Ηράκλειο στέκονται δίπλα τους και τους καλούω να σταθούν και αυτοί δίπλα στα συνδικάτα, να συμμετέχουν δυναμικά στην επερχόμενη απεργία της 9 του Νοέμβρη, να βρίσκονται 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο και όλοι μαζί με μια φωνή να αντισταθούμε σε, όλες αυτές, τις, όλα αυτά τα μέτρα που έχουν μετατρέψει την εργασία σε εργασιακό μεσαίωνα, ειδικά σε κάποιε περιπτώσεις.